Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο που είναι μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια συσπήρωσης και κοινής πορείας σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε. Το αυτονόητο δικαίωμα να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Σε εμάς στην Καρδίτσα πριν ένα χρόνο μας χτύπησε ο Ιαννός. Μέσα σε ένα βράδυ χάσαμε ανθρώπους, είδαμε σπίτια να καταστρέφονται, περιουσίες να πλημμυρίζουν, αποθήκες να γκρεμίζονται, ζώα να πνίγονται, μελίσια να χάνονται μέσα σε ένα βράδυ. Το πρόβλημα δεν ήταν ο κακός ο καιρός. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε γίνει κανένα μα κανένα έργο έτσι ώστε αυτή η καταστροφή να μπορέσει να αποσοφηθεί. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, και ενώ περάσαμε από την Καρδίτσα, όλη η κυβέρνηση με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό μας τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Όλα θα γίνουν. Θα αποζημιωθούμε. Όλο στο 100%. Τι έχει μείνει από πέρυσι μέχρι φέτος? Δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να μπαλώσουν αυτές τις ζημιές που γίνανε σε κάποια αναχώματα και μάλιστα ενώ πλημμυρίσαμε και άλλη μια φορά μετά από 3 μήνες και μετά από μεγάλο αγώνα που δώσαμε, μετά το μεγαλειώδη συλλαλητήριο που δώσαμε στην Καρδίτσα, όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όλοι μαζί καταφέραμε να δώσουν λίγο. Αλλά επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης επέρεται ότι στην Καρδίτσα λειτουργήσε το κράτος, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσε όταν ακόμα υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν έχουν πάρει στεγαστικό επίδομα για τα σπίτια που έχουν κρεμιστεί ή έχουν βγει ακατάλληλα προς κατοικία? Πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα όταν υπάρχουν αγρότες και υπάρχουν χίλιες ενστάσεις στον ΕΡΓΑ που δεν έχουν εξεταστεί για να αποζημιωθούμε? Πώς έχει λειτουργήσει όταν από τις ζημιές που πάθαμε είτε στα μαγαζιά είτε στα μηχανήματα είτε σε ζωικό κεφάλαιο έχουν δώσει σε κάποιους προκαταβολή 20-30% με το σκεπτικό τους να αποζημιώσουν έως το 55% και μάλιστα σε βάθος τετραετίας, όταν η ζημιά είναι 8 εκατομμύρια, θα μας αποζημιώσουν με 4 εκατομμύρια. Αυτή είναι η επιτυχία του κράτους. Αυτά είναι τα έργα που κάνουν. Τελικά, όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, και αυτό έχει γίνει και στην Εύβοια, έχει γίνει και στην Πελοπόννησο, έχει γίνει παντού. Σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, μας ξεχνάνε. Υπάρχουν παιδιά στο Δήμο Παλαμά που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, γιατί χτύπησε και εκεί ο σεισμός, όπως βέβαια πολύ περισσότερα παιδιά σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές. Το κέντρο υγείας στο Μουσάκι δεν έγινε, και ενώ είμαστε μέσω πανδημίας και είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν και την υγεία και την παιδεία, αντιμετωπίζουν και εμάς, και τους εργαζόμενους και τους αγρότες και το λαό. Δεν είμαστε εμείς για να κερδίσουμε. Αυτοί συζητάνε για κερδοφορία. Εμείς τι είμαστε? Εμείς διεκδικούμε επιβίωση. Εμείς ζητάμε ανθρώπινη ζωή. Αυτό που δικαιούμαστε. Αλλά δεν προσφέρουμε κέρδη στις μεγαλοεταιρείες, στους μεγαλοκαρχαρίες, δυστυχώς. Γι' αυτό λοιπόν τα παχιά τα ψέματα είναι για να τα λένε. Και ο κόσμος νομίζει ότι στην Καρδίτσα κάτι έγινε. Είμαστε ακριβώς στην ίδια πλευρά. Είμαστε και εμείς καταπρεγμένοι όπως είναι όλοι και στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο και το ίδιο και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί αν θέλουμε αυτές τις πολιτικές να τις ανατρέψουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον στον τόπο μας. Και βέβαια θα πρέπει να αναφερθώ για τον ΕΡΓΑ. Έχουμε τόσα χρόνια που φωνάζουμε, οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ενωτικές ομοσπονδίες, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είναι κυρίαρχο αίτημα να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΡΓΑ.
δεν τον έχουν αλλάξει. Και δεν τον έχουν αλλάξει γιατί ακριβώς δεν ενδιαφέρονται για να παραμείνουμε εμείς στη γη μας, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να μείνει η γη σε εμάς, τα δικά μας χέρια και των παιδιών μας. Και βέβαια, να μην ξεχάσω την κοροϊδία του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού. Θα δώσει, λέει, πετρέλαιο. Αγροτικό πετρέλαιο θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μετά από 2 χρόνια είχε έρθει προεκλογικά στη Λάρισα. Αλλά προεκλογικά όλοι λένε παχές κουβέντες. Και τώρα τι μας είπε. Θα δώσει, λέει, σε όσους είναι συνεταιριζόμενους και στους νέους αγρότες. Περίπου 40 με 50 εκατομμύρια. Το αίτημα το δικό μας της Παρελαδικής Επιτροπής των Μπλόκων είναι ξεκάθαρο. Αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγροκτηνοτρόφους. Τελεία και παύλα. Δεν ζητάμε κάτι ενδιάμεσο. Δεν θέλουμε κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Και κλείνοντας για να μην σας κουράσω, θα πω μία κουβέντα που έλεγε ο συγχωρημένος ο Βαγγέλης ο Μπούντας. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό πλαρί, όλοι μαζί ενωμένοι, έως ότου γίνει πράξη δικαίωση του αγώνα μας. Καλή συνέχεια στον αγώνα.